Είναι σε εξέλιξη στο τουρκικό κοινοβούλιο η συζήτηση για την επικύρωση τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ από τη μεριά τη Τουρκία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Μαρία Ζαχαράκη για να δούμε περισσότερε πληροφορίε και ποιο είναι το κλίμα, τι μαθαίνουμε. Φτάσαμε λοιπόν, Εύα, στη μέρα που όλη η Δύση περιμένει. Στη μέρα που θέλει να δει αν τελικά η Τουρκία με την ψήφο τη σήμερα, αυτήν την ώρα, θα ξανανεύει τελικά στο δυτικό άρμα. Κρίσιμη μέρα και για το ΝΑΤΟ και για τι τουρκοαμερικανικέ σχέσει. Αυτήν την ώρα λοιπόν διεξάγεται ακόμη η συζήτηση στη Βουλή. Δεν έχουμε φτάσει σε ψηφοφορία για το πρωτόκολλο ένταξη τη Σουηδία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Οι περισσότεροι λοιπόν εκτιμούν ότι θα υπερψηφιστεί αργότερα απόψε. Σήμερα δηλαδή ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα. Για να επικυρωθεί το πρωτόκολλο αρκεί μία ψήφος να πούμε πάνω από το μισό του αριθμού των βουλευτών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Εάν περάσει από την Ολομέλεια τότε στη συνέχεια θα σταλεί στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν για δημοψήφιση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που βέβαια αυτό μπορεί να πάρει κάποιες μέρες αλλά το σημαντικό είναι να περάσει από τη Βουλή και όλα δείχνουν ότι θα περάσει η τουρκική κυβέρνηση έχει ζωτική η ανάγκη τα F-16, δεν είναι τόσο εύκολο να αγοράσει άλλου τύπου αεροσκάφη. Ο Ερντογάν κατάφερε να μεταπίσει με αυτό το επιχείρημα, ακόμη και τον πεισματάρι εταίρο του, Μάλιστα. τον Ντεβλέτ Μπαχσελή, ο οποίο θα ψηφίσει απόψε ναι. Βλέπουμε να λοιπόν ότι τελικά η Ουάσιντον παίρνει αυτό που θέλει η Εύα, δηλαδή να κάνει η Τουρκία όλα τα βήματα πρώτα και μετά να εισηγηθεί στο Κογκρέσο το θέμα των F-16 και όχι παράλληλα όπως ήθελε η Άγκυρα. Βέβαια αυτό που θα μετρήσει τώρα για Μαρία. τον Ερντογάν είναι πόσο αξιόπιστος θα είναι ο Μπάιντεν και ότι δεν θα τον κοροϊδέψει mm -hmm. όπως κάποιοι θεωρούν. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα F-16 που επιθυμεί 200 ο Τούρκος Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία Ζαχαράκη.